Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην απόψινή μας αναμετάδοση. Η βραδιά απόψε φαίνεται ιδανική για ποδόσφαιρο. Το κλίμα, τόσο στις τάξεις των ομάδων, όσο και στους οπαδούς τους, είναι πολύ καλό. Και όλοι μιλούν για μια σπουδαία σύγκρουση με πολλές συγκινήσεις. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και γι' αυτό άλλωστε παραμένει πάντα στην κορυφή των προτιμήσεων του κόσμου. Ένα γήπεδο στο Λίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Σε περίπτωση που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, το παιχνίδι έχει ήδη αρχίσει. Και κάνει το σουτ και είναι γκολ. Λίγα μόλις λεπτά πέρασαν και όμως ήδη μετράμε ένα γκολ. Μακάρι για τον κόσμο να ακολουθήσουν και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι προπονητές καταστρώνουν πολλές μέρες τα πλάνα τους για το πώς θα κρατήσουν το 0 στην αμυνά τους. Αλλά όπως βλέπετε, λίγα λεπτά έτοιμος να σουτάρει. Μέσα! Πέτυχαν την ισοφάριση που τόσο επιθυμούσαν οι οπαδοί τους. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει από εκεί. Απλά σούταρε. Ο Καβάνι, ξέρουμε όλοι ότι είναι κίνδυνος θάνατος. Αλλά παρόλα αυτά, πείτε μου ποιος τον μάρκαρε σε αυτή τη φάση. Ο κανένας. Έτσι είναι, με τέτοιους παίκτες δεν πρέπει να παίζεις, γιατί μπορούν να σε τιμωρήσουν στο πι και φι. Στη σέντρα. Και το μάτς βρίσκεται πάλι εκεί που ξεκίνησε. Μπράβο τους που επέστρεψαν, αλλά για να πούμε και τους τραβού το δίκαιο, τους βοήθησε πολύ και ο αντίπαλος, που μάλλον κατέβασε το διακόπτη αφού του προηγήθηκε. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Σφύριξε ο διαιτητής, προφανώς είναι φάουλ αυτό. Εύκολη επέμβαση. Πολύ φιλόδοξο από τέτοια απόσταση. Την μπάλα. Μαρτσάλι κατευθύνεται προς την αντίπαλη εστία με αποφασιστικότητα. Μαρτσάλι προσπαθεί να στείλει την μπάλα στον κενοφόρο. Πολύ μακριά. Δεν την προλάβει. Αλεξάνδρο ψάχνει τη σεπτή πάσα. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Σεντράριο Καβάνι. Αρτσάλι. Ενεργεί σωστά εδώ, καθαρίζοντας τη φάση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μαντζουκίτς. Είναι offside. Μπορεί να πιάστηκε offside αυτή τη φορά, αλλά είναι πεισματάρης ποδοσφαιριστής. Και 10 φορές που λέει ο λόγος να το βγάλεις offside, την 11η θα στην κάνει τη ζημιά. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Ωραία επέμβαση. Μπράβο του. Εδώ τα χρειάστηκε λίγο ο goalkeeper, αλλά μπράβο του. Ένα ακόμα κόρνερ για αυτούς. Κριστιάνο Ρονάλντο. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Ω, το πιάσε. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Και να η κεφαλιά. Τόσο ο τερματοφύλακας. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Μαντζουκίτς. Βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση. Σεντράρει ο Μαντζουκίτς. Α, την μπάλα! Πλέον έχουν το προβάδισμα στο μάτς. Για να δούμε. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται ενίοτε. Τον άφησαν εντελώς αμαρκάριστο. Σαν να ξέχασαν ότι υπάρχει. Ήταν φυσικό να τους τιμωρήσει.
Νομίζω είναι αυτό που περιμέναμε όλοι μας. Εμπαπέ. Με αυτή την παλιά θέλει να Καβάνι. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Πολύ θεαματική αυτή η αντεπίθεση. Παραλίγο να αποδώσει και καρπούς. Μπράβο τους. Θα ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Τη στέλνει μακριά. Συνεχίζει μόνος. Ντι Μαρία κάνει τη μακρινή παλιά. Βγαίνουν μπροστά. Αλεξάνδρο. Ματουιντή θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Βρήκε το κενό χώρο. Θα τελειώσει τη φάση. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Άλλη μια σέντρα. Ραμπιό στέλνει την μπάλα μπροστά. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Ραμπιό προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Σέσνη είναι εκεί για να διώξει. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Δοκίμασε να τα κάνει όλα μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Άλλωστε, κάτι τέτοιες προσπάθειες δύσκολα βγαίνουν. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Δεν τα βγάζει πέρα εδώ. Μάλλον χρειαζόταν περισσότερο χώρο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Εμπαπέ γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Είναι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Διασκεδαστικό το παιχνίδι ως τώρα, Χριστό. Έγιναν λάθη και από τις δύο μεριές, αλλά έτσι είναι η μπάλα. Χτίζεις πάνω στα λάθη του άλλου. Όποιος καταφέρει να περιορίσει, μάλλον θα χαμογελάσει το τέλος. Έχουμε ήδη δει 3 γκολ, με το σκορ να είναι στο ημίχρονο 2-1. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Κεφαλιά! Φοβερή ενέργεια. Λίγο έλειψε για τον γκολ. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Ντούγκλας Κώστα ψάχνει τη σερτή πάσα. Ρονάλντο! Πολύ σημαντική αυτή η απόκριση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Και διώχνει με δύναμη την μπάλα. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Μακρινή μεταβίβαση. Την μπάλα αποφασίζει να τη στείλει πίσω. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Μέσα από ενέργειες σαν και αυτή, νομίζω καταλαβαίνει κανείς πως οι μεγάλοι παίκτες κατάφεραν και καθιερώθηκαν στη συνείδηση του κόσμου και ακόμα περισσότερο σε αυτή των προπονητών τους. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Η Paris Saint-Germain θα ξεπεράσει σχετικά ανώδυνα αυτή τη φάση. Για να είμαστε δίκαιοι εδώ, και ο αμυνόμενος έκανε φοβερή προσπάθεια, γλιτώνοντας ίσως και γκολ με αυτό το πολύ αποτελεσματικό τάκλιν. Νεϊμάρ επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει. Επιχειρεί το σουτ. Αυτή η παλιά ήταν πραγματικά άψογη. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι παλιές.
Βέβαια, από μόνες τους δεν αρκούν. Χρειάζεται και κάποιος να τη σπρώξει την μπάλα στο πλεκτό. Και γίνεται ξανά δικιά του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Επικίνδυνη αυτή η παλιά. Αλλά τελικά τίποτα. Την μπάλα. Ψάχνει τη σύρτη πάσα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Περνά την μπάλα πάνω από την άμυνα. Μαντζουκίτς. Βγάζει την μπάλα δεξιά. Ψάχνει για συμπέχτη. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Το δοκιμάζει. Παρατρίχα να το βάλει. Έδιωξε μακριά. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Σεντράρι. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Ντούγκλας Κώστα επιλέγει τη μακρινή παλιά. Κουτσάει με δύναμη την μπάλα. Ο Μάντζουκιτς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εδώ. Μπράβο στον τερματοφύλακα που τα κατάφερε. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Την κόβει. Ντι Μαρία πάει να την περάσει προς τα έξω. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο, ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Άτσαλη προσπάθεια. Ίσως και να τους κοστίσει στη συνέχεια. Με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Ραμπιό. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Προσπαθεί και πάλι. Είναι μέσα. Έχω την εντύπωση ότι μόλις έκαναν ένα τεράστιο βήμα για την κατάκτηση του αγώνα. Αλφόνς Αρεολά. Κατάφερε να διώξει την πρώτη φορά, αλλά δεν την απομάκρυνε καλά και την πάτησε. Μεγάλη ανοβουμπούλα και στα μετώπισταν, αλλά χρειάστηκε και μαστοριά για να πει το γκολ. Τολμώ να πω ότι το μάτς έληξε με αυτό το γκολ. Draxler στέλνει την μπάλα μπροστά. Τσάλι. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Την μπάλα. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ.
Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του παιχνιδιού. Καταπληκτική απόδοση εδώ και ο προπονητής τους θα είναι σίγουρα χαρούμενος, καθώς οι παίκτες το έκαναν ακριβώς ό,τι του ζητήθηκε και πέτυχαν μια υπέροχη νίκη. Θα έλεγα ότι με πολύ ψυχρότητα κατάφεραν να σκοράρουν με την πρώτη τους ευκαιρία στον αγώνα. Μπράβο τους πάντως που μπόρεσαν να διατηρήσουν την ορμή που τους έδωσε αυτό το τέρμα και να πάρουν.